Η ανάρτηση του Ρώσου Αντιπροέδρου Δημήτρη Μετμέντεφ για την επίθεση κατά τη Οδυσσού τη στιγμή τη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρη Ζελένσκι εμφανίζεται ω εξόχω ομά αποκαλυπτική, σύμφωνα με ρωσικό μέσο μαζική ενημέρωση. Ο ίδιο αναφέρει σε ανάρτησή του. Όλα είναι αυτονόητα σε όλους και το γεγονός ότι δεν υπήρξε χτύπημα στην αυτοκινητοπομπή στην Οδυσσό και το γεγονό ότι ο στόχο, αν είχε τεθεί, θα είχε χτυπηθεί. Και το γεγονό ότι ο ματωμένο κλόουν, Ζελένσκι, είναι απλώς μια σκιά κοκαίνη του εαυτού του και ένα τυφλό αντιρωσικό όπλο. Καταρχήν δεν έχει σημασία ποιο κατέχει τη θέση του αρχηγού του νεοναζιστικού καθεστώτο, αλλά είναι κάπω ενοχλητικό ούτω ή άλλος. Κρίμα που σίγουρα στάλθηκαν, ο πύραυλο και τα ντρόουν, σε προσχεδιασμένο μέρος, γράφει ο ίδιο μεταξύ άλλων. Τελικά πιστεύει και ο Μαντμέντεφ ότι πρέπει να εξαλειφθεί ο Ζελένσκι. Την απόφαση αυτή την λαμβάνει ο Πούτιν, ο οποίος πιθανόν στο μέλλον να θελήσει να εξαλείψει όχι μόνο τον Ζελένσκι, αλλά και ολόκληρη την Ουκρανική κυβέρνηση και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, καταλήγει το άρθρο. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο, χτυπήθηκε ένα υπόστεγο στην εμπορική ζώνη του λιμανιού της Οδυσσού, στο οποίο ετοιμάζονταν για μάχη μία επανδρομένα πλωτά οχήματα από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με έναν Ουκρανό ανώτατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περισσότερες από 880 επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη και περισσότερους από 170 πυράβλους στις υποδομές του λιμανιού της Οδυσσού από πέρσι τον Ιούλιο. Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο λιμάνι από τα μέσα Ιουλίου όταν αποχώρησε από τη συμφωνία με βάση την οποία επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Εκφράζω την σαφέστερη δυνατή καταδίκη μου για την επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στην Οδυσσό κατά τη συνάντηση του Βολοντιμίρη Ζελένσκι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Υπογράμμισε σε γραπτή τη δήλωση η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελώνη. Η πολλωστή αυτή η ρωσική πράξη εκφοβισμού δεν θα παράξει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα αποδυναμώσει την Ουκρανική αντίσταση, στο πλευρό τη οποία τάσσονται η Ιταλία και η κυβέρνησή τη, χωρί καμία οπισθοχώρηση. Πρόσθεσε η Μελώνη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.